Αλμπάνη. Τρέισι, καλώς όρισες. Καλή σεζόν. Τι κάνετε, κορίτσια? Είμαστε τέλεια. Τι ωραίο που είναι ο λογαριασμός στο Instagram. Και δεν λέω μόνο για τα νύχια, γιατί έχεις πια την εξειδίκευση στο ό,τι έχει να κάνει με τα νύχια. Ευχαριστώ. Αλλά ανεβάζεις και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με τη μαγειρική. Κάνεις πλάκα, αυτοσαρκάζεσαι με τη γυμναστική. Τι να κάνουμε, Θεέ μου, πρέπει να γελάς. Εγώ γελάω και με τους συνεργάτες σου πάρα πολύ. Εγώ την Κόνη, με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εγώ θεωρώ ότι την Κόνη που την γνώρισα πρόσφατα, ότι γελάω. Μ' αρέσει όταν τσαλακώνονται. Και εγώ είχα ανάγκη λίγο από... Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και πρέπει γενικώς να τσαλακωνόμαστε. Θετική άβρα. Χρειάζεται. Και εδώ χρειάζεται θετική εδώ... άβρα. Κάτι το οποίο όταν το πρωτοείδα στο Instagram από πολύ stylish γυναίκες, είπα ρε παιδιά, μήπως είναι λίγο υπερβολή τώρα. Ναι. Αλλά εν τέλει, από τη στιγμή που μπαίνει στην καθημερινότητά μας... Η μάσκα. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας και παρόλο που εμείς θα το δείξουμε με λίγο fashion, είναι και κάτι πολύ σοβαρό. Οπότε δεν το γελιοποιούμε με τη μόδα προς Θεού, αλλά θέλουμε να δείξουμε κι εμείς που είμαστε κορίτσια και έχουμε ανάγκη λίγο να νιώθουμε. Σου το κάνει πιο ευχάριστο. Μας το κάνει πιο ευχάριστο και ότι είναι πιο ευχάριστο νομίζω σε κάνει να θέλεις να το φοράς λίγο περισσότερο. Ή να μην το ξεχνάς, ας πούμε. Ναι. Γιατί πολλές ώρες βγαίνεις από το αυτοκίνητο και λες. Και φέτος υπάρχουν πολλές τάσεις. Δηλαδή αυτό είναι μια τάση. Το να συνδυάζουμε τη μάσκα με τα νύχια μας είναι τάση φέτος. Να δούμε και κάποιες φωτογραφίες. Βεβαίως, θα ρίξουν τα... Δημήτρη, θέλω και στους δύο Δημήτριδες απευθύνομαι. Κόνη, έλα και εσύ στην παρέα μας. Κόνη, έλα, γιατί είσαι fashion. Να δούμε λίγο τι εννοούμε. Εδώ πια βλέπουμε. Come inside. Εδώ πέρα έχουμε την Kate Middleton, το οποίο έχει κάνει μια πάρα πολύ όμορφη μάσκα με το styling της. Οπότε νομίζω ότι το να βάζε μια απλή χειρουργική, όχι, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά κάπως η χειρουργική μας χάλαγε λιγάκι τη διάθεση του styling. Δηλαδή δεν ντυνόμασταν τόσο ωραίες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά. Η Jennifer Lopez, το οποίο είναι πιο στο στυλ της Tracy, θέλω να πω. Γιατί η Tracy, εγώ τη λέω μπιρμπίλο την Tracy. Της αρέσει πάρα πολύ το strass, το glitter, που το glitter είναι πολύ trend φέτος, να το ξέρεις. Όλες αυτές με τις τράστιες έχει κάνει Tracy. Σε έχει σχεδιάσει όλες. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίες. Το έχει. Μπράβο, είναι η Sarah Jessica Parker, το οποίο έχει κάνει με το φουλάρι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα φουλάρια απλά έχουν ένα μειονεκτικό. Γιατί βάζουν κάτι πανάκριβα φουλάρια στο street styling τους, που κάνουν 5.000 ευρώ από μεγάλους εκδότες. Αυτό, κύριε Αλμπάνη, το φουλάρι είναι καλό για παιδί. Αυτό είναι υπέροχο φουλάρι. Αλλά αυτό είναι τέλειο. Γιατί αυτό πλένεται. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ασφαλές και σωστό. Εμείς πρέπει να ακολουθούμε. Ναι, οκ, για ένα street styling για να βγάλω μια φωτογραφία, αλλά μετά αυτό πρέπει να πάει καθαριστήριο. Ενώ αυτό που φοράς μπορεί να το βάλεις μέσα στο πλυντήριο και να βάλεις άλλο αύριο. Αυτό θα μου το πλύνουν εδώ γιατί δεν είναι από τα καλύτερα ρούχα. You know, you're a star. Εδώ υπάρχει η Hailey Bieber. Είναι πολύ ωραία όλη αυτή η τάση. Και υπάρχει μια τάση να είναι τα νύχια ασορτή με τη μάσκα. Ασορτή με τη μάσκα και έχουμε πολλές τάσεις. Ποιες θέλεις να δεις? Αυτή με τις πέρλες που ταιριάζει. Ναι, δεν τις έχει φορέσει κανείς, οπότε μπορείς να τη δεις. There you go, δεν τις έχει βάλει κανείς. We're safe, COVID free. Και εδώ έχουμε κάποιες προτάσεις. Οπότε, αυτό είναι μία τάση, αλλά μέσα σε αυτή την τάση υπάρχουν και άλλες τάσεις. Είναι 28 τάσεις φέτος τα νύχια, είναι πολλές. Δεν θα τις πούμε όλες σήμερα, αλλά θα πούμε κάποιες. Εντάξει. Σήμερα 14. Σήμερα δεν σε είδα. Α, το κορίτσι μας. Το κορίτσι εδώ δεν το είδα. Το κορίτσι εδώ φοράει και μία τάση. Το κορίτσι μας φοράει, wait a minute, πάω από εκεί. Φοράει μία τάση. Θέλω να δείξεις λίγο τα νύχια σου. Λοιπόν, αυτή η τάση εδώ πέρα λέγεται High Street Manicure. Δηλαδή, φοράει μία πολύ γνωστή μάρκα μάσκας, που δεν θα την πούμε. Έχουμε κάνει μάτσι-μάτσι τα νύχια, αλλά κοίτα. Άκου τώρα. Κοίτα, με τον κορονοϊό, πλάκα-πλάκα. Το σνίκ αυτά φοράει, έτσι όπως ακριβώς έτσι. Δεν δουλέψαμε πάρα πολύ, λεφτά δεν υπάρχουν να πάρουμε τα ρούχα, οπότε είναι ένας πολύ οικονομικός τρόπος να το βάλουμε στα νύχια μας. Που μπορούν όλοι να το έχουν. Οπότε είναι μια φοβερή τάση να κάνουμε τις μάρκες του High Street στα νύχια μας. Δείτε εδώ. Οι μάσκες. Λίγο να το χαρούμε, λίγο να το ελαφρύνουμε κάπως. Ένα βράδυ που έχεις να πας κάπου έξω. Σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο. Και χρειάζεσαι μία μάσκα για να μπεις για 5 λεπτά κάπου. Γιατί παντού πρέπει να είσαι και μία. Αλλά το κάνεις λίγο πιο fun.
Τώρα και εσύ που είσαι τραγουδίστρια, κάνεις τέτοια νύχια. Μα τις το είπα, τις λέω για σένα είναι αυτές οι μάσκες. Αυτά, ας τα αφήσουμε όλα εδώ, ότι άλλαξες εσύ. Πάρα πολύ ωραίες. Παίρνεις αυτό το νυχάκι με αυτή τη μασκούλα. Κοίτα, in extreme εδώ. Οπότε πάμε σε πιο καθημερινά, μην τρομάξουμε τον κόσμο. Ποιο ζωή, δεν είναι φανταστικό. Πάντως οι μάσκες είναι πολύ ωραίες γιατί πλένονται. Και ευχαριστούμε τα παιδιά από τη Στοά στην Ερμού που μας τα δώσανε γιατί είναι υπέροχοι. Κοίτα εδώ μασκούλες, που μπορείς να κάνεις happy. Που μόλις είπαμε ότι ήμασταν από την εκπομπή, μας έδωσαν και δώρο πόσες για να φέρουν. Α, ευχαριστούμε πολύ. Πώς τον είναι τον κύριο? Δεν θυμάμαι όνομα, δεν μου είπε το όνομά του, αλλά I'll find out. Ξέρετε εσείς ποιος είστε. Αλλά ευχαριστούμε γιατί βλέπουν οι γυναίκες τους. Και εμείς ευχαριστήσουμε την βιοτεχνία στην Κόρινθο που με γέμισαν με αυτές τις μάσκες. Είναι πολύ ωραία. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά και πλένονται. Αυτό το έχει κάνει η μαθήτριά μας στη σχολή. Δεν τα στρατ. Όχι. Τι ωραία και είναι ματ. Οπότε και το ματ είναι μεγάλη, μεγάλο trend πάλι, πάνω από διακόσμηση ματ, αλλά τι πρέπει να προσέχουμε στο ματ? Πρέπει να βάζουμε λαδάκι στα επωνύχια. Έτσι. Γιατί αν δεν έχεις καλά επωνύχια και έχεις ματ νύχη, φαίνονται άγρια, φαίνονται αφυδατωμένα, ξερά. Οπότε το γυαλιστερό ξεγελάει, δεν βλέπει το μάτι σου ότι τα επωνύχια είναι λίγο. Τα επωνύχια εννοούμε τα λεγόμενα πετσάκια που λένε. Αν εγώ πω πετσάκι, θα θέσω να με φάνει, συνάδελφοι. Οπότε λέω επωνύχια. Δεν το κάνω το μάτι, γιατί νομίζω ότι δεν φαίνεται σαν να είναι φτιαγμένα. Είναι όμως όμορφο. Ναι, αλλά στο χέρι που το βλέπω εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ περιποιημένα τα. Να δούμε λίγο τους συνδυασμούς. Μιλιτέρ μάσκα με αυτά τα νύχια εδώ που μπορεί να είναι και ένα. Ματ επίσης μία πρόταση μάτσι-μάτσι με τη μάτσα. Ωραία και αυτή. Εδώ κάτι πιο απλό. Μην ξεχνάμε ότι και το γαλλικό είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος. Το γαλλικό, αλλά όχι τετραγωνισμένο γαλλικό. Το τετραγωνισμένο γαλλικό είμαστε 2002. Έτσι. 2020 είναι αυτό το γαλλικό. Να το δούμε λίγο ποιο είναι το γαλλικό το σωστό. Το σωστό. Αυτό το καθαρό, αλλά αμυγδαλωτό που το φόρεγες κι εσύ. Θα κάνει ο Άλεξ. Μου τα κάνει, αλλά εγώ τώρα τα άλλαξα, δεν ξέρω. Είσαι λίγο 2002. Γιατί δεν σου άρεσε? Αυτό είναι το παλιό. Μου είπε ένα αγόρι που δεν το είναι της μόδας. Δεν του αρέσει. Ποιο σου είπε ότι δεν σου αρέσει? Ότι δεν του αρέσει. Ποιο είπε ότι δεν του αρέσει? Ένα αγόρι. Ένα αγόρι. Ένα αγόρι. Ξέρω εγώ ποιο αγόρι είναι αυτό, εγώ δεν ξέρω. Στου άντρε γενικά αρέσει το σχήμα. Είναι ένα σχήμα που είναι ωραίο και εγώ έχω αυτό το σχήμα να το μαθήμαστε. Αλλά δεν το κάνει γαλλικό αυτό. Δεν μοιάζει 2002. Γι' αυτό λέω. Μήπω δεν του αρέσει γιατί δεν είναι για πληκτρολόγιο. Αλλά τα πιο μητερά ραντζουνά είναι πιο ωραία. Είναι πιο ωραία. Να δούμε λίγο Περικλή. Από το να γελάς, Περικλή, θες να δεις την σκηνοθέτη, σε παρακαλώ, και τις άλλες τάσεις. Τα μάτσι-μάτσι. Μάτσι-μάτσι. Και επίσης μπορούν και να την κρεμάσουν από αλυσίδα με θήκη σπίτου. Σκοτωθήκαμε. Μπορούμε να την κρεμάσουμε, Βέι, με τη θήκη. Ποιος έβαλε για την πανάρα εδώ. Έλα, ξέρετε την πανάρα. Τι ωραίο αυτό, παιδιά. Κρεμάς τη μάσκα για να μην την ξεχνάς και νομίζω έτσι την πιάνεις και από το πλάι που είναι το σωστό. Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε και τα χέρια συνέχεια. Όχι. Δεν πρέπει να την πιάνουμε. Η κρυμμένη που έχεις, παρόλο που είναι στρας, πλένεται. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα και σιδερώνεται από την εσωτερική μεριά. Από εκεί το εμπνεύστηκα. Από τη σελίδα του. Θέλετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Ναι. Θα θέλατε να δούμε που είναι ο Βασίλης σήμερα που δεν μπήκε καθόλου μέσα? Μπιλ, πού είσαι? Λοιπόν, Βασίλη, έχεις κάτι για την Άννα, για την Τρέισι? Έχουν γράψει. Έχω κάτι για όλους τους υπόλοιπους. Ωραία. Να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Δεν την γλιτώναμε και σήμερα. Μια στιγμή και η Μεταξά ξεμπρόστιασε σε την ελληνική δισκογραφία με τη βοήθεια του Κραουνάκη. Πληρωμένα views παντού λοιπόν και η Μεταξά το έκανε. Στο Twitter. Στο Twitter. Στο πρωινό λέμε μόνο αλήθεια. Το παιδί με το πατίνι, εγώ δηλαδή, να πει στη Φέα ότι θέλω να πάω στο πάνελ της να ακούγεται η φωνή των Twitteράδων. Ακούγεται η φωνή των Twitteράδων, νομίζω πάρα πολύ. Μας ακολουθείτε σε όλα τα social media και ειδικά στο hashtag το πρωινό στο Twitter μας γράφετε και όλα σας τα σχόλια. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Χαρισόπουλο που ρωτάει ο Μοθωνέος γιατί ντύνεται ως μέλος των Village People. Δεν είναι αυτό πρώτα απ' όλα το σωστό reference και δοκιμάζουμε με την βοήθεια της Ειρήνης πάρα πολλά διαφορετικά στυλ, επειδή είναι 220 εκπομπές. Αύριο θα βγω γυμνός. Θα μου πείτε κι εσείς. Το περιμένουμε. Με φουλάρι όμως θα βγεις. Αυτό πάντα. Με και μάσκα. Ναι. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Τυχαίρουμε τη Φέη που δεν την νοιάζει να τσαλακωθεί. Έβγαλε τις βλεφαρίδες της. Τώρα άλλη δεν θα έλεγε καν ότι έχει βάλει.
Μπράβο, Φέι. Μπράβο, Φέι. Μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες. Και να κλείσουμε με τον κύριο Ουγγαρέζο. Ουγγαρέζε και ντάς. Λάμπης αγόρι περταλαντούχο από την κυρία Αφροδίτη Γραμμένη. Η Αφροδίτη, πολλά φιλάκια. Αφροδίτη, πολλά φιλιά. Αλήθεια. Αυτά, παρακαλώ. Δεν έγραψε τίποτα για τις μάσκες. Τώρα γράψανε. Τώρα γράφονται. Αυτά εγώ έφερα τα λεπτά. Τώρα γράφουν αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω. Τώρα που μιλάμε γράφονται. Δεν έχεις μπει. Ρίχτω κάτι. Πλάκα κάνω. Πάρε το πατίνι. Γιατί φαντάζομαι είναι το θέμα λίγο... Ναι, είναι ωραίο. Okay. Είναι, να βάζουμε μάσκα. Πρέπει λιγάκι να βάζουμε μάσκα και τώρα κοίτα τελευταία. Πόσο είναι μια τέτοια. Κοίτα, βάλε αυτό τώρα με αυτό το styling. Δεν είναι ότι... Δεν είναι ωραίο, ε. Πες μου το styling. Okay. Πιο ωραίο με κάτι άλλο, ε. Πάει μόνο το γαλλικό. Ναι. Και για τα κορίτσια που είναι και σε μια μόνιμη θέση μέσα σε ένα κατάστημα, σε ένα μαγαζί, και δουλεύουν, φαίνεται και πιο ωραίο. Κοίτα, στην αρχή, όταν βγήκε όλο αυτό με το COVID, δεν είχαμε μάσκες. Αυτοί είχαμε. Και σιγά-σιγά, ενώ μου αρέσει που ο κόσμος έχει αρχίσει και βγάζει τόσο όμορφες μάσκες, γιατί θες να ξανατηθείς. Ενώ πριν με αυτή, τι ήθελες να βάλεις, τίποτα. Ένα βούτερ, ένα κάτι και λες και πολύ είναι. Θέλεις λίγο, επειδή μας έλεγες και στην αρχή ότι οι τάσεις είναι πολλές φέτος για τα νύχια. Θέλεις λίγο να μας πεις, όχι, θέλω τις τρεις πιο hot στα νύχια. Που μπορείς να τα κάνεις και σπίτι μόνος σου πολύ εύκολα, είναι το split nail που είναι αυτό. Αυτό είναι τάση, φανταστικό. Ναι. Το οποίο παίρνεις, κάνεις χρωματισμούς μισό-μισό τον νύχι. Μπορείς να βάλεις και ένα σελοτέιπ να το βάψεις. Είναι πολύ hot τάση, θα το δείτε σε όλο το Instagram. Και τι χρώματα επιλέγεις. Μπορείς να επιλέξεις χρώματα το οποίο είναι τονική διαφορά. Εγώ να κάνεις μεγάλη αντίθεση αν θέλεις. Και πρέπει το κάθε ένα δάχτυλο να είναι διαφορετικό. Ναι. Μεγάλη και ιστορία. Κάτι που αγαπώ και λατρεύω φέτος, που το έχουμε ξαναδεί, αλλά είναι πολύ μόδα. Είναι πολύ. Να κάνεις τονική διαφορά. Φαντάσουμε πουλοβεράκι, πόσο γούτσου είναι όλοι. Σας έτσι το πουλοβεράκι. Είναι comfort. Ακριβώς. Και αφήνεις λίγο πουλοβεράκι, τζινάκι. Δεν σου κάνει πιο... Εμένα μου αρέσει και αυτό το μικρό. Δηλαδή το... Είναι ωραίο. Το απλό. Είναι ωραίο. Ναι. Και αν έχει μικρά παιδάκια ή έχει δουλειές που χρειάζονται κοντανίκια. Και για καθαριότητα είναι ωραίο το κοντονίκι. Ναι. Αλλά είναι πολύ όμορφο να κάνει τονική διαφορά με γίνα, χρώματα φέτος. Θα το δούμε. Και πολλά άλλα που έρχονται. Δεν θα τα πούμε όλα. Για να μας ξανακαλέσεις. Σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή αρχή σε όλους.